Ωστόσο σήμερα έφερε ένα πόντο, καλό πόντο απέναντι σε ένα πολύ καλό παίκτη, το αναγνωρίζω. Όμως στο τέλος του αγώνα βγήκε πάλι και έθιξε τον αγώνα, τον προχθεσινό που ήταν αυτός με τα μαξιλάρια, η μάχη. Κάτι που η ομάδα δεν συμφωνεί, διότι έχουμε πει να το αφήσουμε πίσω, ναι με να θυμόμαστε τι έχει γίνει και να καταλάβουμε ότι είμαστε πλέον σε έναν, σε εισαγωγικά το ξαναλέω, πόλεμο, ότι πρέπει να δίνουμε όλο μας το είναι να κερδίζουμε. Ωστόσο, να αναφέρθηκε πάλι όμως στους τραυματισμούς, κάτι που δεν άρεσε σε αρκετούς παίκτες. Οι σημερινοί μας αντίπαλοι δηλαδή είναι σε καλή φυσική κατάσταση, είναι καλά, δοκιμαστήκανε και χαίρομαι που οι προβλέψεις μας πέσαμε μέσα δηλαδή τελικά. Ότι όλες αυτές οι αγορεύσεις κατά κάποιο τρόπο μας βγάζουν εμάς σωστούς. Ότι τα προβλήματα τέλος πάντων κάπως ισοφαρίζονται, δεν είναι τόσο τραγικά. Μπορούσαν και παίξαν τα παιδιά. Ενώ η κόκκινη εχθές, η Σταυρούλα, δεν μπορούσε. Ο Μάριος, ένας παίκτης τελικού, δεν μπορούσε κι αυτός. Είχε βγάλει τον εαυτό του off λόγω ιατρικού προβλήματος. Ο Μαρτίκας έκοβε σαν τον Μπρους Λι, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε γιατί τον πόναγε όμως του. Και εγώ τέτοιες απότομες κινήσεις, επειδή καταλαβαίνω πως είναι η όμοι του ανθρώπου, τις θεωρώ πολύ προκλητικές και να λέω ότι με πονάει ο όμος μου. Τέλος πάντων, επιβεβαιώθηκα. Παρόλα αυτά, όταν βγήκα να μιλήσω στο τέλος, ήμουνα μόνος μου. Τα είπα, τα άκουσα και τα ευχαριστήθηκα. Έλεγε η αλήθεια στο Σόζον, απλά δεν συμφωνώ μαζί του. Από την άποψη ότι εφόσον είπαμε ότι θα το αφήσουμε πίσω, μένει πίσω και τέλος. Η στρατηγική της ομάδας είναι έτσι από την πρώτη στιγμή που πάτησα εδώ το πόδι μου. Παρ' όλα αυτά θέλω να ενωθεί η ομάδα μου, θέλω να ενταχθώ σε αυτήν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται ακριβώς. Βέβαια, όταν χάνεις μια ασυλία, είσαι εύκολος στόχος. Απλά και εσύ πες, δεν το κάνω θελημένα και το κάνω πάνω στην ένταση παιχνιδιού. Εγώ τον προσπερνάω στο run. Συγκεκριμένα στο μονόζυγο. Πάω να μπω κάτω από την αψίδα, σκύβοντας. Το χέρι μου μένει πίσω. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει χτύπημα σε κάποιον που είναι από πίσω μου, γιατί προφανώς και δεν μπορώ να γνωρίζω ότι κάποιος είναι από πίσω μου. Αν όμως αυτός ακουμπήσει το χέρι του πάνω στο δικό μου και αρχίσει και φωνάζει, ίσως εμένα να με αποσυντονίσει και όπως και έγινε, πιο μετά, πιο κάτω δηλαδή, χάνω λιγάκι τα βήματά μου, χάνω τα πατήματά μου και ίσως να κερδίσει και κάποιο replay, γιατί και ο Νίκος Μπάρτσης δεν είναι και εύκολος παίκτης, δεν θέλει να χάνει, ειδικά τόσο εμφανώς από κάποιον που είναι 15-20 χρόνια μεγαλύτερος του. Πάει να το βγάλει αντιαθλητικό επειδή πήγε να με χτυπήσει. Τώρα δεν ξέρω το καταλαβαίνεις. Ναι, είναι όλο θέμα λέει, τρόπου, πώς θα φανεί αυτό στις κάμερες. Ας πω ότι μου έκανε αντιαθλητικό. Θα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Απλά ο Σόζον δεν ξέρει να χειρίζεται καταστάσεις. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, να του πει αδερφέ, το έκανα κατά λάθος πάνω στην ένταση. Εκεί, τι θέλεις, να με βγάλεις ότι έκανα αντιαθλητικό φάουλ, ότι δεν είμαι καλός. Ρε άνθρωπε, πες μία συγγνώμη, δηλαδή πόσο εγωισμός, δηλαδή για το Θεό, εγώ καιρός είσαι.